αγαπητοί αδελφοί, είναι η συνάντηση του Κυρίου μας Ιησού Χριστού με τον Ζαχαίο. Η περικοπή αυτή είναι γραμμένη στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, 19ο κεφάλαιο, στίχη 1-10. Και εις ελθόν διήθετο την Ιεριχώ. Όπως γνωρίζουμε από τα Ευαγγέλια, ο Χριστός περιόδευε πόλεις και χωριά και δίδασκε το χαρμόσυνον άγγελμα της Βασιλείας του Θεού. Σήμερα μας διδάσκει η περικοπή ότι βρίσκεται στους δρόμους και στα πλατεία της Ιεριχού. Και εδώ ανήρ, ονόματι καλούμενος Ζαχαίος, και αυτός είναι αρχιτελώνης και ούτως είναι πλούσιος. Και να, λέγει ο Ευαγγελιστής, ανάμεσα στα πλήθη του λαού υπήρχε και ένας διακριτικός άνθρωπος που λεγόταν Ζαχαίος, και αυτός ήταν αρχιτελών, δηλαδή ένας προϊστάμενος στην επορία, θα λέγαμε καλύτερα σήμερα. Και αν οι τελώνοι της εποχής εκείνης ήταν αμαρτωλοί, πόσο περισσότερο ήταν ο Ζαχαίος που ήταν αρχιτελώνης. Και ήταν πάρα πολύ πλούσιος, λέγει η περικοπή. Και εσύ και δίν τον Ιησούν τίσες την και ούκ δύνατο από του όχλου, ότι την οικία μικρός είναι. Και αυτός ο πλούσιος αρχιτελώνης είχε μεγάλη λαχτάρα. Εζήτησε να δει ποιος είναι αυτός ο Ιησούς που μιλάει για μετάνοια. Είχε ακούσει ότι μιλάει για μετάνοια, για να σωθούν οι άνθρωποι. Αλλά πώς να δει τον Χριστό ο Ζαχαίος, διότι ήταν δίπλα του τα πλήθη του λαού και αυτός ήταν κοντός το ανάστημα. Δεν μπορούσε να δει, όπως είπε παραδείγματος χάρη, όταν γίνεται μια παρέλαση και οι κοντοί άνθρωποι δεν μπορούν να δουν την παρέλαση, έτσι και ο Ζαχαίος δεν μπορούσε να δει ποιος είναι ο Ιησούς. Και προδρομών έμπροσθεν ανέβη επί σικομορέα ενα είδη αυτόν ότι εκείνης ήμιλε διέθεστε. Και βρήκε αφρομή τώρα ο Ζαχαίος τι να κάνει. Να δει ποιος είναι ο Ιησούς. Τρέχει κοντά, μπροστά από τα πλήθη του λαού και ανεβαίνει σε ένα δέντρο, διότι κάτω από το δέντρο αυτό θα περνούσε ο Χριστός. Και ως ήθεν επί των τόπων αναβλέψας ο Ιησούς είδεν αυτόν και είπε προς αυτόν, Ζαχαίε, σπεύσας κατάβητη, σήμερο γάρ είναι το οίκο σου δημιμήνει. Και όταν ο Χριστός, αδελφοί μου, πέρασε κάτω από το δέντρο, βλέπει πάνω στο δέντρο το Ζαχαίο και ως Θεός γνώρισε την ψυχή του, την καρδιά του, ότι επιθυμούσε και λαχταρούσε να τον δει και να μιλήσει μαζί του ο Ζαχαίος. Τότε ο Χριστός του λέει, Ζαχαίε, γλίγορα κατέβα από το δέντρο, διότι σήμερα θα έρθω στο σπίτι σου και θα μιλήσω μαζί σου για να μετανοήσεις. Και σπεύσας κατέβει και είπε δέξατο αυτόν χαίρον. Και γλίγορα ο Ζαχαίος κατέβηκε από το δέντρο και με μεγάλη χαρά εδέχεται τον Χριστό στο σπίτι του. Και οι δόντες πάντες διεγόγιζο λέγοντες ότι παραμαρτωλό ανδρή εισήλθε καταλήθη. Και όταν τα πλήθη του λαού είδαν ότι ο Χριστός, αυτός που μιλάει την αλήθεια, που μιλάει για μετάνοια, αυτός λοιπόν πήγε να καθίσει, να ξεκουραστεί και
και να φάγει ψωμί σε ένα σπίτι ενός αμαρτωλού ανθρώπου. Και άρχισαν να μουρμουρίσουν εναντίον του και να κατηγορήσουν τον Χριστό γιατί πήγε μέσα στο σπίτι του Ζαχαίου. Καθείς δε Ζαχαίος είπε προς τον Κύριο, «Ιδού, τα ημίση των υπαρχόντων μου, Κύριε, δίδομαι της πτωχής, και ή την όστη συκοφάντησα, αποδίδομαι τετραπλούν». Τότε ο Ζαχαίος, όταν άκουσε να μουρμουρίζουν τα πλήθη του λαού εναντίον του, στάθηκε μπροστά στο Χριστό και του είπε, «Κύριε, τα μισά της περιουσίας μου θα δίνω ελεημοσύνη στους φτωχούς, και αν κάποιον», συκοφάντασα λέξη δεν σημαίνει όπως είναι σήμερα συκοφαντώ κάποιον άνθρωπο, αλλά η λέξη «εσυκοφάντησα» σημαίνει και αν κάποιον εφορολόγησα παρανόμο και αδίκως θα του τα επιστρέψω 4 φορές. Είπε δε προς αυτόν ο Ιησούς ότι σήμερον σωτηρία το οίκο τούτο εγένετο, καθότι και αυτός Υιός Αβραάμ εστίν. Ήρθε γάρ ο Υιός του ανθρώπου, ζητήσε και σώσε το αφολολός. Ο Χριστός όμως είπε στο Ζαχαίο, «Θάρρος έχε Ζαχαίε, μη φοβάσαι, ας σε κατηγορήσουν, διότι σήμερα θα γίνει σωτηρία στο σπίτι σου. Θα σωθήσει εσύ, η γυναίκα σου, τα παιδιά σου, όλη η οικογένειά σου, διότι εσύ είσαι παιδί του ενός μεγάλου πιστού Αβραάμ. Και εγώ, ο Υιός του Θεού, που φόρεσα την ανθρώπινη φύση και έγινα άνθρωπος και ονομάζομαι και Υιός του ανθρώπου, ήρθα στον κόσμο όχι για τους δικαίους, αλλά για να ζητήσω και να σώσω τον αμαρτωλό άνθρωπο». Αυτά, με απλά λόγια, αγαπητοί αδελφοί, μας διδάσκει το Ευαγγέλιο που ακούσαμε σήμερα. Σε αυτήν την περικοπή παρατηρούμε 3 σημεία. Το πρώτο, βλέπουμε ότι όλοι οι άνθρωποι της Ιεριχώ, όταν άκουσαν ότι στην πόλη τους μπαίνει ο Ιησούς, βγήκαν να του ειδούν όπως βγαίνουν να ειδούν την παρέλαση. Ο Ζαχαίος όμως δεν βγήκε με τέτοιο σκοπό. Είχε ακούσει την δασκαλία του που μιλά για μετάνοια και λέγει πρέπει να μετανοήσω, γι' αυτό πρέπει να ειδώ ποιος είναι αυτός ο Ιησούς. Και πράγματι είχε μεγάλη επιθυμία και να εκπλήρωσε την επιθυμία ο ίδιος ο Χριστός, πήγε στο σπίτι του και μίλησε για την μετάνοια. Το δεύτερο σημείο που παρακολουθούμε εδώ είναι ότι τα πλήθη του λαού δεν κατηγόρησαν μόνο τον Ζαχαίο ότι ήταν αμαρτωλός, αλλά κατηγόρησαν και τον Χριστό και είπαν, «Να, αυτός μπήκε σε ένα σπίτι ενός αμαρτωλού ανθρώπου να ξεκουραστεί και να φάγει μαζί του. Τι πράγμα είναι αυτό, ρε?» Για να καταλάβουμε, αγαπητοί αδελφοί, πώς κατηγόρησαν τον Χριστό ότι πήγε στο σπίτι του Ζαχαίου, θα σας πω ένα απλό παράδειγμα. Λέμε ότι ο πρωθυπουργός της χώρας επισκέπτεται τα Γερβενά με ένα σκοπό. Έρχεται και επισκέπτεται το γερκομείο και μιλά εκεί με τους παππούδες. Έπειτα επισκέπτεται τα παιδιά με ειδικές ανάγκες και αμέσως σηκώνεται και φεύγει στην Αθήνα. Δεν επισκέπτεται τους τοπικούς άρχοντας, τον δήμαρχο και τον ομάρχο, αλλά αμέσως φεύγει. Έτσι θα αρχίσουν όλοι να κατηγορήσουν και να πούν, «Να, ήρθε ο πρωθυπουργός στην πόλη μας και δεν είδε τον δήμαρχο και τον ομάρχη και τους τοπικούς άρχοντας».
Έτσι λοιπόν κατηγόρησαν τον Χριστό επειδή πήγε στο σπίτι του Ζαχαίου. Αλλά ο Χριστός, αδελφοί μου, δεν είτε για τους δικαίους αλλά για τους αμαρτωλούς. Και το τρίτο που παρακολουθούμε εδώ είναι ανάλογα με το δεύτερο, ότι ο Χριστός ήρθε στον κόσμο να σώσει τους αμαρτωλούς. Αυτός ήταν ο σκοπός του Χριστού που ήρθε εδώ στη γη. Ότι πράγματι αυτός ήταν ο σκοπός του, γι' αυτό βλέπουμε όταν κάνει αλλού συναστροφή με τους τελώνας και με τους αμαρτωλούς, μουρμουρίζουν οι γραμματείς και φαρισαίοι και λένε στους μαθητάς του, γιατί μετά των τελωνών και αμαρτωλών εστεί ο διδάσκαλος ημών? Γιατί ο διδασκαλός σας τρώγει και πίνει με τους τελώνας και με τους αμαρτωλούς? Ο δε Ιησούς ακούσας είπεν αυτοίς, ου χρίαν έχουσιν οι ισχύοντες ιατρού αλικακώς έχοντες. Ωρα φέντες δε μάθετε τι εστιν έλεον θέλω και ου θυσίαν, ου γαρίθον καλέσε δικαίους αλλά αμαρτωλούς εις μετάνοια. Ο Χριστός όμως τους έλεγε, δεν έχουν ανάγκη από γιατρό υγιείς άνθρωποι, αλλά οι άρρωστοι. Πηγαίνετε, τους λέγει, να διαβάσετε στον προφήτην Οσιέ που λέει, αγάπη θέλω, όχι θυσία. Έτσι κι εγώ ήρθα στον κόσμο όχι για τους δικαίους αλλά για τους αμαρτωλούς. Αυτός ήταν ο σκοπός του Χριστού, αδελφοί μου, ήρθε να σώσει τους αμαρτωλούς. Και όλοι οι άνθρωποι, σύμφωνα με την Αγία Γραφή, αδελφοί μου, είμαστε αμαρτωλοί. Όχι, κι εγώ αυτή τη στιγμή που σας μιλάω είμαι αμαρτωλός, αλλά και εσείς που αυτή τη στιγμή με ακούτε. Όλοι είμαστε αμαρτωλοί. Στην Παλιά Διαθήκη, στο δεύτερο βιβλίο των παραλυπωμένων, έκτο κεφάλαιο, 36 στίχο, λέγει, ουκέστε άνθρωπος όσου χαμαρτήσετε. Δεν υπάρχει άνθρωπος που δεν έχει κάνει αμαρτία. Και ο Απόστολος Παύλος προς Ρωμαίους επιστολή, 3ο κεφάλαιο, 23 στίχο, λέγει, πάντες γαρήμαρτον και υστερούνται τις δόξεις του Θεού. Όλοι οι άνθρωποι είναι αμαρτωλοί και όλοι έχουν ανάγκη από την μετάνοια. Γι' αυτό, αδελφοί μου, πρέπει να μεταμιλήσουμε ειλικρινά. Εάν θα διαβάσουμε την Αγία Γραφή και την ιστορία της Εκκλησίας μας, θα δούμε ότι όλοι οι μεγάλοι άνθρωποι, οι μεγάλοι άνδρες και γυναίκες που όσο κοντά πήγαιναν και πλησίαζαν το Θεό, όσο έβλεπαν περισσότερο τον εαυτόν τους ότι είναι ένοχοι και αμαρτωλοί. Όλοι οι προφήτες, οι Απόστολοι, οι Άγιοι, οι πατέρες της Εκκλησίας μας, όλοι όταν πιο κοντά πήγαιναν στο Χριστό, τόσο έβλεπαν τον εαυτόν τους ότι είναι ένοχοι και αμαρτωλοί. Γι' αυτό όλοι, σαν τον Απόστολο Παύλο, ομολογούσαν και έλεγαν ότι Χριστός Ιησούς ήρθεν εις τον κόσμο αμαρτωλούς σώσε, ο πρώτος είμαι εγώ. Και όλοι, σαν τον Απόστολο Πέτρο, ομολογούσαν και έλεγαν ότι ανήρ αμαρτωλός ημί Κύριε. Και όλοι, σαν τον Απόστολο και Ευαγγελιστή Μαθαίων, ομολογούσαν και έλεγαν ότι είναι τελώνης και αμαρτωλός. Και όλοι, σαν τον προφήτην Ισαία, ομολογούσαν και έλεγαν ότι άνθρωπος αμαρτωλός είμαι Κύριε και χείλη ακάθαρτα έχω. Και τέλος, όλοι σαν τον προφήτη και βασιλιά Δαβίδ ομολογούσαν και έλεγαν, εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες έχησις έμε η νύχτα μου. Γι' αυτό, αδελφοί μου, σήμερα το Ευαγγέλιο μας διδάσκει
να μετανοήσουμε ειλικρινά, με τη μετάνοια, με πίστη, με εξομολόγηση, δια κοινωνία, να ξεριζώσουμε τα πάθη μας. Και όπου το τρακτέρ οργώνει τα χωράφια, έτσι και εμείς αδελφοί μου, με τα τρακτέρια της Αγίας Γραφής, με το λόγο της Αγίας Γραφής, να ξεριζώσουμε τα πάθη μας και να μετανοήσουμε. Η Αγία Γραφή έχει πολλά τα τρακτέρια που μπορούν να ξεριζώσουν τα πάθη μας. Και τελειώνοντας, θα αναφέρω ένα τρακτέρ του Αποστόλου Παύλου που γράφει προς Κολασσαΐς επιστολή, τρίτο κεφάλαιο, στίχη 4-11. Εκεί ο Παύλος λέγει: «Όταν ο Χριστός φανερωθεί η ζωή ημών, τότε και εμείς συν αυτό φανερωθήσεστε εν δόξη». Όταν ο Χριστός που είναι η ζωή μας θα παρουσιαστεί στη δευτέρα παρουσία, τότε και εμείς όλοι πιστοί θα παρουσιαστούμε ενώπιον του εν δόξη. Και στη συνέχεια ο Παύλος γράφει τα μαχαίρια που έχει αυτό το τρακτέρ που μπορεί να μας οργώσει τον εαυτό μας και να ξεριζώσει τα πάθη μας. Και λέει: «Νεκρώσατε ούν τα μέλη μόντα επί της γης, πορνεία, ακαθαρσία, πάθος, επιθυμίαν κακήν και την πλεονεξία, νίκησε στην ιδωλατρία. Διαέρχεται η οργή του Θεού επί τους ιούς της απειθίας. Ενείς και εμείς περιπατήσατε ποτέ, ότε εζείτε εν αυτής. Μην είδε απόθεστε και εμείς τα πάντα, οργήν, θυμών, κακία, βλασφημία, εσχολογίαν εκ του στόματος ημών. Μη ψεύδεστε εις αλλήλους, απεκδεσάμι των παλαιών άνθρωπων, συν της πράξης είναι αυτού, και ενδυσάμι των νέων, των ανακοινούμενων, εις επίγνωσιν κατ' εικόνα του κτίσαντος αυτών. Όπου καίνει Έλλην και Ιουδαίος, ρητομή και ακροαστία, βάρβαρος σκήθης, δούλος ελεύθερος, αλλά τα πάντα εν πάση Χριστός». Έτσι, με αυτά τα μαχαίρια που έχει αυτό το τρακτέρ, να ξεριζώσουμε τα πάθη μας, αδελφοί μου, ώστε αυτά τα λίγα χρόνια να ζήσουμε με ειρήνη, με χαρά και ευτυχία, και στην πέραν του τάφου ζωής, όταν θα έρθει αυτή η ευλογημένη ώρα, να φύγουμε από τον κόσμο τούτο. Διότι η ζωή του ανθρώπου δεν σβήνει, δεν το λιώνει στο φτιάρι των νεκροθάφτη, αλλά ζει και πέραν του τάφου. Έτσι, να είμαστε μαζί με τους προφήτας, Αποστόλους, Αγίους και Πατέρας της Εκκλησίας, στην επουράνη βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν.